έκανε. Δεν προλαβαίνω να φτάσω να κάνω το σπίτι. Να βγω για να πω. Τι είδατε. Βλέπουνε τι κάνουν. Τι είδα. Εγώ άκουσα ότι κάτι έπεφτε και βγήκα έξω στη βεράντα μου και έβλεπα ότι όλα γκρεμιζόντουσαν από πίσω. Έπαιγαινε τρομερός καρπός και φλόγια. Δεν είδα τίποτε άλλο. Κύριε Διευθυντά, για πείτε μας πώς ξεκίνησε. Δεν ξέρω Γιάννη μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το καταλάβατε. Μάθημα κάναμε και μου λέει ένα στρώσμα βοδιά και μπαίνω στον επάνω όροφο και είδα και μου δίνουν ότι έβλεπε τα μάνια πάνω. Πώς ξεκίνησε, τι γινόταν, δεν ξέρω. Έκαναν εργασίες δηλαδή. Πιθανόν να κάνουν, γιατί δεν δουλεύανε τις ημέρες. Στον επάνω όροφο ήτανε, δούλευε κανονικά, είχε υπαλλήλους. Κάναμε σεμινάριο, είχαμε βάλει καινούριους υπολογιστές και είμαστε όλο το προσωπικό επάνω και κάναμε σεμινάριο. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος. Εκεί στεγάζονται τα χαρτικά. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω. Δούλευε σε πάνω. Εδώ δούλευε πάνω και πριν 10 λεπτά τελείωσε τη δουλειά μου. Όταν έπιασε φωτιά ήσουν επάνω. Όχι, είχα φύγει. Δεν θα πεις το αυτό ρε μάνα μου να πάρουμε το νοσοκομείο. Αλλά ευτυχώς βρέχει, γιατί μακάρι να το φέρει και εδώ το νερό, τώρα ρίχνει και λίγο εδώ πέρα στο απευθείας από ότι ανεπήκανε πίσω πίσω μέρος, την παλιά αποθήκη και το πλάκο σας. Από εδώ ξεκινήσει. Ναι, από εδώ ξεκινήσει. Εντάξει, έλα να πούμε. Αυτές οι αποθήκες καήκαμε. Εμείς καήκαμε δίπλα. Δηλαδή, να προλάβουμε αυτές οι αποθήκες εδώ. Αυτά βιάσουνε, εδώ καήκαμε. Μέσα ρε, μέσα. Κύριε, από πάνω. Δεν μου λες τώρα εσύ τι κάνεις από εκεί. Την βροχή δεν χαλάει. Όχι καθόλου. Χαλάει λένε. Από μέσα που θα παρεστάσεις. Και την πόρτα μπορεί να σπάσουμε. Έλα ρε Νίκο καημένο. Εγώ νομίζω ότι ήρθα αμέσως στην περιοχή και τώρα ήρθε και εγώ, αλλά έχω μάθει ότι ήρθα αμέσως. Ήρθε αμέσως αλλά πήγε σε λάθος μέρος. Πού πήγαν, αλλού πήγανε. Όχι, ενώ πήγαν από μπροστά, ενώ ο κόσμος φωνάζει ότι πρέπει να είναι από πίσω. Κοιτάξτε.
Αυτό που κάνουν τώρα είναι αποκλειστικό. Εδώ πρέπει, καλά κάνουν, σωστά. Τώρα θα δούμε τι είναι πρόβλημα. Από πάνω τώρα φωτιά. Βγήκαμε μέχρι εδώ πέρα, μισούμε τίποτα, από μέσα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική. Είναι καταστροφή ολοσχερού του Δευτέρου Ορόφου. Έχει καεί αρχιακό υλικό της Ένωσης. Πιστεύουμε να μην έχουν καεί το αρχεία που είναι στον πρώτο όροφο, ευελπιστούμε, που είναι τα αρχεία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Θα είναι καταστροφικό για τη Λακωνία. Αν το θέλετε, κάποιο ζηλόφθονο χέρι ζήλεψε μία από τις πιο πετυχημένες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας. Οι ζημιές είναι από 400.000 μέχρι 500.000 ευρώ. Τις αιτίες ακόμα θα τις εκτιμήσουμε αφού σβήσει φωτιά. Έτσι όπως το λέτε όμως είναι σαν να έχει βάλει κάποιος το χέρι του. Δεν μπορώ να πω τίποτα, θα το δούμε αυτά με ψυχραιμία όταν σβήσει φωτιά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Yeah.
αλλά δεν μπορώ να σβήσω. Και στο δεύτερο γραφείο το οποίο δεν το δούμε ακόμα.